στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω και να σας πω ότι χθες, Πέμπτη, είχαμε μια τουριστική δράση πλέον σημαντική και ειδικά είχαμε σύνδεση με το νεότερο του Μιλάνου σε ζωντανή σύνδεση, κυρίως σε live stream το λεγόμενο, βάσει το οποίο μπορούσαμε να αναδείξουμε τυχείο σε ένα πρόγραμμα, σε μια πλατφόρμα η οποία υπάρχει. Η σύνταση δηλαδή είχε γίνει σε μια συνεργασία της Περιφέρειας του Διευθύνσης Τουρισμού του Βορείου Αιγαίου και του ΕΟΤ του Μιλάνου, του γραφείου του ΕΟΤ στο Μιλάνου. Αυτή λοιπόν η σύνδεση είχε, είχε τα εξής χαρακτηριστικά. Πήγαμε στο πυργί που είναι το μεγαλύτερο από τα μας υποχώρια. Βρήκαμε ανθρώπους, βρήκαμε γυναίκες, είδαμε τον τρόπο που λειτουργεί η μάζεξη Μασίγας, αλλά και η καθαρισμός. Μιλήσαμε στο Μουσείο Μασίγας με τους ανθρώπους, επίσης στα Μαστίχα Σοπ. Έτσι λοιπόν, αναδείξαμε το μοναδικό προϊόν που είναι η Μαστίχα για τυχείο και μαζί με αυτή βέβαια και ολόκληρη τυχείο της ομορφιάς της κλπ. Παραλαμβάνω ότι είχαμε πρώτη 14 μήνων περίπου, είχαμε φιλοξενήσει εδώ δημοσιογράφους από την Ιταλία, οι οποίοι μπήκαν μέσα στην πλατφόρμα και μάλιστα λάβανε τον λόγο και μιλήσαν με απέραντο ενθουσιασμό για τυχείο. Αυτό μας ικανοποιεί ιδιαίτερα. Είναι μια αγορά την οποία θέλουμε. Είναι μια αγορά η οποία θέλουμε να αναδειχθεί. Η Χίος, όπως ξέρετε, δεν είναι πάρα πολύ γνωστή στην Ευρώπη με την έννοια του τουριστικού προϊόντος και της μετάβασης. Θέλουμε να αναδειχθεί. Θέλουμε κυρίως και η Μαστίχα να προωθηθεί εκεί, διότι είναι και τα δύο για μας πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Είμαι λοιπόν ευχαριστημένος μέσω αυτής της πανδημίας και τη δυσκολία και τη στεναχώρηση που περνούμε, εμείς δεν σταματάμε να δουλεύουμε, να εργαζόμαστε και να προσπαθούμε για το καλύτερο. Ούτως ώστε όταν έρθει η ώρα, το πιστεύουμε αυτό, να είμαστε έτοιμοι και να προχωρήσουμε τον τουρισμό ακόμα περισσότερο από ό,τι ήταν από το παρελθόν και να θέσουμε τις βάσεις για το μεταγενέστερο κομμάτι του τουρισμού και για τη Χίο μας και για το Βόρειο Αιγαίο. Σχεδιάζετε να εκμεταλλευτείτε αυτή την προβολή? Βεβαίως. Αυτό είναι ο λόγος που την κάνουμε. Όπως είπα και προηγουμένως, για εμάς μας ενδιαφέρει η Ιταλία. Έχουμε κοινά χαρακτηριστικά σαν λαός. Έχουμε πολιτισμό που μοιάζει, αν μη ξεχνάμε τα γενναιότυπα και τα βενέτικα χτίσματα, τις κοινές πολιτιστικές καταβολές. Άρα λοιπόν, θέλουμε αυτά τα πράγματα. Πιστεύω ότι είναι μια ενδιαφέρον και πιστεύω ότι θα κινήσει τους Ιταλούς να έρθουν να δουν πράγματα, να γνωρίσουν τυχείο περισσότερο, αλλά περισσότερο οργανωμένα. Αυτό ζητούμε. Περισσότερο οργανωμένα, γιατί μεμονωμένα μπορεί να ερχόταν και πριν. Αλλά θέλουμε οργανωμένα να αναδειχθεί και ο τουρισμός και παραλαμβάνω και η Μαστίχα.